Έλα πρόεδρε, Καραγιάννου θα δημιουργήσουν οι μεσίνες. Αποφάσισαν να ξεκινήσουν την τοποίηση για ένα μεγάλο θέμα που αυτή τη στιγμή μας απασχολεί, είναι η Σταφίδα. Θα το ξέρετε το θέμα, γιατί μετά από 5-6 μήνες υπάρχει. Μέχρι τώρα το Υπουργείο δεν έχει κάνει τίποτα. Εμείς σαν παραγωγή εκεί, σαν παραγωγή τη Σταφίδα την έχουμε. Άλλοι την έχουν στα λόνια, άλλοι την έχουν στις αποθήκες και άλλοι στα τρακτέρ. Ναι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το εμπόριο δεν δέχεται, δεν αγοράζει. Οπότε η Σταφίδα έχει παραμείνει στα χέρια μας. Εμείς όλους αυτούς τους 5 μήνες, 6 μήνες από την αρχή, γιατί είναι μια καλλιέργεια που έχει ακριβό κόστος παραγωγής, έχουμε δώσει αρκετά λεφτά. Και τώρα είναι στη στιγμή που πάμε να πουλήσουμε το προϊόν μας και είναι κλειστή όλη η αγορά. Μας έχει μείνει στα χέρια. Η κατάσταση στο αγροτικό τομέα το γνωρίζετε καλά, δεν πάει καλά. Υπάρχουν φόροι, υπάρχουν αυξήσεις, αυξήσει το πετρέλαιο, αυξήσει το ρεύμα, οπότε δεν πάει άλλο. Εμείς θέλουμε εδώ και τώρα την απάντηση από το Υπουργείο, τη ζητάμε, αλλά και από εσάς να πάρουμε μερικές απαντήσεις. Και έχουμε τα αιτήματα που κατεβήκαμε σήμερα στη διαμαρτυρία. Το πρώτο είναι να διασφαλιστεί η απορρόφηση της φεσινής παραγωγής σε τιμή που ανακαλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει εισόδημα κυρίως στους αφαιρεπαραγωγούς. Να διασφαλιστεί η διάθεση του αποθέματος σε κρατικές δομές, στρατό, σχολεία, νοσοκομεία, με τιμές που να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρξει επιβάρηση για τους αφαιρεπαραγωγούς και μέλη της φέσης, γιατί έχει μπλοκάρει η παραγωγή από μια συνεταιριστική οργάνωση. Και μετά είναι τα μέτρα μείωση του κόστου παραγωγή. Κατάρρηση ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα, εφόδια είδη πρώτη ανάγκη, αφορολόγητο πετρέλαιο, όπω στου εφοπλιστέ, μείωση τη τιμή του αγροτικού τιμολογίου ρεύματο και λαϊκών υποκριτικών, καμιά διακοπή αγροτική οικιακή θέση. Εμεί από εσά θα θέλαμε πέρα τη θέση που θα πάρετε και θα μα απαντήσετε, αυτά τα δύο, τα τρία αιτήματα, τα τέσσερα, να μπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρει θέση και, και η Περιφέρεια. Και ο ίδιο ο Περιφερειάρχη. Γιατί σα το ξανατονίζω. Το θέμα με τη Σταφίδα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ένα εμβληματικό προϊόν, ένα προϊόν που όλα αυτά τα χρόνια έβγαλε τη χώρα μας από πολλές κρίσεις, μια σούπερ τροφή, όπως τη λένε, πάει να εξαφανιστεί. Και σας το λέω, σαν σταφυδοπαραγωγός, ότι του χρόνου, εάν δεν ξεμπλοκάρει με την τιμή, δεν θα υπάρχει Σταφίδα. Ήδη όλα αυτά τα χρόνια η Σταφίδα, ξέρετε ότι από δεύτερη δύναμη, πρώτη δύναμη που ήταν η Μεσσηνία στη Σταφίδα, έχει καταντήσει τελευταία, δεν θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει Σταφίδα. Και θα πάμε σε μια μονοκαλλιέργεια που πολύ καλά εμείς οι αγρότες ξέρουμε ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Αυτά είναι τα αιτήματά μας. Εγώ παραλαμβάνω με σεβασμό το υπόμνημα αυτό που αναφέρεται σε ένα προϊόν της Μεσσηνίας, το οποίο, όπως προανέφερες πρόεδρε, έχει βγάλει έχει στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία του τόπου, ιδιαίτερα της Μεσσηνίας, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θυμόμαστε ότι ήταν το συνάλλαγμα εκείνη την εποχή και που βοήθησε τις οικογένειες διαχρονικά να ανταπεξέλθουν τα προβλήματα στην οικονομία και την κοινωνία που ζούσαν εκείνη την περίοδο αλλά και τώρα. Εγώ μάλιστα χάρηκα το τελευταίο διάστημα, την δεκαετία 10-20, που είδα να επανακάμπτουν κάποιοι αγρότες από την Αθήνα και να καλλιεργούν. Ιδιαίτερα τότε που ήμουν δήμαρχος Μεσσήνης, είχαμε στην Πύλα Λύστρα και σε άλλα χωριά ανθρώπους που καλλιέργησαν 30-40 στρέμματα. Είναι πολύ σημαντικό προϊόν, έχει μεγάλη διατροφική αξία όπως το είπατε και πρέπει να υποστηριχθεί. Ενώνω τη φωνή με τη δική σας, τη δική μου, με τη δική σας για την λύση του προβλήματος στο συντομότερο δυνατόν από τον Υπουργό Γεωργίας. Ο Περιφερειάρχης το έχει φέρει στο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έγιναν οι πρώτες συζητήσεις, μπορεί και οι βουλευτές έχουν ασχοληθεί του νομού, το ξέρω, καιρός είναι όμως ο Υπουργός να δώσει την λύση. Μπορεί να είναι αυτή που περιγράφεται, μπορεί να είναι κάποια άλλη παρεμφερής, μπορεί να υποστηριχθεί ο παραγωγός ατομικά. Ό,τι θέλουν να σκάνουν, σημασία έχει ότι δεν μπορεί να παραμείνει η κατάσταση
στην τιμή αυτή που είναι εξαπτυλιστική και που δεν περπατάει ένα προϊόν που έχει δυναμική. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνουν ενέργειες που θα υποστηρίξουν τον στάφιδο παραγωγό. Δηλαδή και τους μεσίνιους και τους υπόλοιπους, διότι ως προϊόν είναι ένα προϊόν που πρέπει να το υποστηρίξουμε. Είπαμε έχει μεγάλη διατροφική αξία και την αναγνωρίζει η παγκόσμια κοινότητα ως ένα συμπλήρωμα διατροφής, να το πω αλλιώς. Και όχι να καταντήσει σε αυτές τις εξαρτητικές τιμές. Εγώ δεσμεύομαι αυτό να το μεταφέρω στον Περιφερειάρχη για τα περαιτέρω. Σημασία έχει ότι πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να λυθεί το θέμα, να συνεχίσει η καλλιέργεια και να συνεχίσει η συμβολή της σταφίδας στο αγροτικό εισόδημα στο νομό μας, αλλά και για όλη την πατρίδα. Να πω εγώ δύο λόγια. Ναι. Άκουσα που είπατε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι διδιάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα έπρεπε εμείς οι αγρότες να πούμε και εμείς τη γνώμη μας, τι θέλουμε και τι ζητάμε. Δηλαδή, ο λόγος που εμείς οργανωνόμαστε και έχουμε ένα οργανωμένο αγροτικό κίνημα πανπελοποννησιακά. Δηλαδή, θα ερχόντουσαν αγρότες από την Κορινθία, θα ερχόντουσαν αγρότες από εδώ. Και θα, να πάρουμε και εμείς το λόγο και να πούμε τι θέλουμε και τι ζητάμε. Όταν τώρα, αυτή τη στιγμή, περιμένουμε να έχουμε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο, σήμερα ξέρω εγώ, και είναι πάνω στα τρακτέρ μας, είναι φορτωμένες οι σταφίδες που δεν έχουμε να τις διαθέσουμε. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα το να αναφερθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Καλό είναι κάποιο πρόβλημα που υπάρχει, αυτό είναι ο λόγος που σας έχουν στείλει και εσάς, τους άλλους και τις αντιπολιτεύσεις, για να αναδεικνύετε τα προβλήματα των παραγωγών και να, όχι των παραγωγών, γενικά των, του τόπου και να, έρχονται οι άνθρωποι που έχουν το πραγματικό πρόβλημα και να λένε τι ακριβώς γίνεται. Εμείς δεν λέμε ότι δεν ενδιαφέρθηκαν οι βουλευτές του νομού, δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Ήθελα, δεν ήθελα, τα ενδιαφερόντουσαν. Αλλά το πρόβλημα εμείς το έχουμε. Εμείς. Καλό ήταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο να κληθούν. Έχουμε ομοσπονδία, έχουμε αγροτικούς συλλόγους εδώ, που δουλεύουμε συντεταγμένα, ωραία, δεν δημιουργούμε προβλήματα. Αναδεικνύουμε τα προβλήματά μας. Να έρθει μια αντιπροσωπή από εμάς και να πάρει το λόγο να βάλει τα προβλήματά μας. Έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις και το να κουβεντιάζονται αυτά. Προεκλογικά ο Πρωθυπουργός είπε ότι με το που θα γίνουμε κυβέρνηση θα δώσουμε αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Το είδατε. Το είδε κανένας. Το πετρέλαιο πάει 1,5 ευρώ. Εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε στα τρακτέρ μας. Εμείς σήμερα είχαμε πρόβλημα να φέρουμε 5 τρακτέρια ακόμα εδώ πέρα. Γιατί είχαν οι άνθρωποι να βάλουν πετρέλαιο. Και δεν το λέμε έτσι για να λαϊκίσουμε. Είναι γεγονός. Πολλές φορές που θέλουμε να κάνουμε κάτι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πάντως σε σχέση με το Περιφερειακό Συμβούλιο, ο χρόνος που συζητήθηκε ήταν, τα συμβούλια γινόντουσαν με τηλεδιάσκεψη. Σε κάθε περίπτωση, μια αντιπροσωπεία δική σας πάντα μπορεί να έρθει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να αναλύσει τις θέσεις σας κλπ. Τέλος πάντων, θα το προωθήσουμε αυτό και να δούμε πώς θα γίνει ο χειρισμός. Πάντως, δεν υπάρχει χρόνος για πολλά συμβούλια και πολλές, ας το πούμε, διαβουλεύσεις. Πρέπει ο Υπουργός να λύσει το θέμα. Εμείς από τη στιγμή, από τον Ιούλιο μήνα, πριν ακόμα τριγύσουμε τις τάφιδες, το πρόβλημα φαινόταν μπροστά. Έχουν γίνει χιλιάδες επερωτήσεις, αλλά όχι μία απάντηση. Και φτάσαμε τώρα στο σημείο, όπως είπε και ο Χρήστος από εκεί, να βρέχει μεθαύριο, φορτωμένα στα τρακτέρια, υπαίθρια στα λόγια έξω, και ο κόσμος κοντεύει να τρελαθεί. Άμα πάμε και ένα μήνα και δύο ακόμα σε επερωτήσεις, και στο λόγο τώρα να κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να υπάρξει άμεσα, χθες, μια απάντηση. Όχι αύριο. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει. Όχι, εμείς αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή σε επίπεδο περιφέρειας, είναι όσο πιο άμεσα μπει το ζήτημα, δηλαδή η περιφέρεια ίδια να βοηθήσει και να προχωρήσει το ζήτημα κατευθείαν στον Υπουργό, ώστε να φανεί δηλαδή ότι υπάρχει εδώ μια σύμπνευση προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Η παραγωγή είμαστε ήδη στον δρόμο δηλαδή. Να βγουν και οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι πάντες και να αρχίσουν να φανώνουν για αυτό το θέμα. Μέχρι να ο Υπουργός να αποφασίσει ότι πρέπει να ασχοληθεί με τη σταθμίδα. Λοιπόν, να είστε καλά. Να προτείνω εγώ, Στάθη, να προτείνω κάτι. Να το παλέψουμε. Ναι, θα είναι καλή. Να. Λοιπόν, μια και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είπε ότι πρέπει να λύσει ο Υπουργός. Ωραία. Να.
από κοινού να δεσμευτούμε ότι το βάζουμε και στηρίζει και ο Στάθης για το Περιφερειακό Σάλαμας, έλεγε τον Ιούλιο όταν το βάλαμε. Έλεγε ότι έλεγε ο Μαρλαφέκας. Ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Και αν υπάρξει. Κάποιοι προειδοποιούσαμε ότι θα υπάρξει το πρόβλημα. Λοιπόν, τώρα λοιπόν να δεσμευτούμε ότι ομόφωνα θα αποφασίσουμε ότι στηρίζουμε τα αιτήματα των παιδιών. Να πω μια κουβέντα. Λέω αυτό. Θανάση, να πω μια κουβέντα. Να δεσμευτούμε. Δυο μας λάθη. Ανεξάρτητα τι θα πει ο καθένας. Ο τρόπος υποστήριξης από το Υπουργείο ας το αποφασίσει το ίδιο. Μπορεί να διαφωνούσαμε στη διαδικασία που λέγανε μέσω επιχειρήσεων κλπ. Σημασία έχει ότι είναι κοινή θέση όλων μας ότι πρέπει να υποστηριχθεί το προϊόν. Ας το πει αύριο δυνατά ο Περιφερειάρχης λοιπόν ότι απαιτώ να στηριχτούν οι αγρότες και να στηριχτεί το προϊόν γιατί αλλιώς δεν έχει μέλλον. Να πει αυτή την κουβέντα. Να ενώσει και αυτό στη φωνή του. Όπως το λες εσύ. Εδώ. Την έχει πει, αυτή την δήλωση την έχει κάνει. Ξαναείπα προλίγο ότι ο τρόπος που... Εγώ δεν θέλω να πάμε σε παρακολουθολογία, λέω αύριο το πρωί. Τα παιδιά το είπανε, είναι πράγμα τη σταλόνια και σε αυτά και άμα βρέξει θα καταστραφεί η σταφίδα. Είναι, δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος για όσους ξέρουν τη σταφίδα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Εμείς θα το ξαναπούμε, σας λέμε σε όλους σας, στην περιφέρεια είναι αυτή, στους δήμους είναι αυτή, στους τοπικούς βουλευτές, ότι η σταφίδα τελειώνει. Αν δεν θα το καταλάβουμε, να το καταλάβουμε. Αν δεν θέλουν να το καταλάβουμε, κάποιοι θα έχουν ευθύνες, γιατί υπάρχουν ευθύνες που έφτασε τα φύλλα εδώ. Μια πολιτική 30 χρόνων την τελείωσε και αυτοί τώρα εδώ βάνουν τα φόπλακα. Δεν πάει άλλο. Σας το λέμε, το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε. Αύριο δεν υπάρχει. Ήδη έχουμε αργήσει πολύ. Και είναι και η ουσία, είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή αυτό που είπε ο Κώστας, ότι η ουσία του θέματος τώρα αυτή τη στιγμή είναι που δεν παίρνει μέρος στο Υπουργείο να δώσει λύση στο πρόβλημα της σταφίδας είναι. Ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνει συνδεδεμένη στη σταφίδα η οποία δεν την αφήνει να δώσει αποζημίωση στη σταφίδα. Γιατί πρέπει να έχει μειωμένη παραγωγή. Και μέχρι τις 30 Νοέμβρη πρέπει να παραλάβουμε τη παραγωγή σε ένα να πουλήσουμε. Μέχρι τις 30 Νοέμβρη πρέπει να τη δώσουμε. Με τι τιμή θα τη δώσουμε. Στους κρασάδες δώσανε και καλά κάνανε και δώσανε και αυξήσανε το ποσό προχτές 4 εκατομμύρια για το κρασί. Άμα θέλανε, δίνανε και για τη σταφίδα το Υπουργείο.